Ξέρεις πάρα πολλά χρόνια. Θέλω το Δημήτρη, πω, Δημήτρη, ναι. Να κάνω μια ερώτηση πρώτα. Εσύ που την ξέρεις πολλά χρόνια, την έχεις ξαναδεί τόσο ερωτευμένη και τόσο διαχυτική έξω καλά, με άλλα. Μαρία είναι διαχυτική και με τους φίλους της. Πόσο μάλλον με τα γόρια. Έχει φιλήσει το στόμα, δηλαδή στα μπουζούκια. Όχι, αλλά και αγκαλιές και τέτοια. Και... Θυμάστε εσείς να ήταν με κάποιον τόσο ερωτευμένοι και να την έχουμε δει στα περιοδικά, χεράκι-χεράκι. Έχουμε δει τόσες πολλές φωτογραφίες παπαράτσι με κάποιο σύντροφό της που να το θυμόμαστε. Χαίρομαι όμως που βρήκε αυτό το κορίτσι έναν άνθρωπο έτσι που να τον αγαπάει. Βεβαίως. Πολύ χαίρομαι από γιατί. Από την που ήθελε να κάνει το επόμενο βήμα και έχει πει ότι... λίγο. Γιατί όχι, ρε παιδάκι μου, όλες οι γυναίκες που δεν είναι ικανοποιημένες στην προσωπική του ζωή δεν είναι το ίδιο ηρεμός. Καλά, το ότι η Μαρία, εσύ που την ξέρει, δεν σημαίνει ότι μπορεί ήθελε, να ήθελε, ή Νάνση και εσύ που ίσως έχετε κάνει παρέα, ήθελε να κάνει σχέση, απλά δεν είχε βρει ένα σωστό σύντροφο. Α, πάντα Μέρη. Ωραία. Αλλά και τόσο βρε Μαρία μου να τον αρπάξεις και μέσα στις κάμερες να φωτά. Να σε πω κάτι. Δεν είναι. Μπορεί να μην ξέρει ότι έχει κάμερα. Δεν είναι φιλή. Τον έρωτα, γιατί... Δεν είναι φιλή. Είναι αυτό το σου μιλάω και λίγο. Και... Α, όχι, είναι θα και φιλή. Φιλή είναι καλέ. Όχι, νόμιζα ότι είναι αυτό που μιλάς λίγο. Θα μου το δείξει. Έχει κάνει με τα δόντια σου. Όχι, ρε παιδιά, είναι αυτό που μιλάς. Το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί. Τι κάνει με τα δόντια. Ναι. Παιδιά, να σου πούμε και τι βάζει στο πρωινό τη. Αν παίρνει δύο χούφτες δημητριακά ή μία. Εδώ είναι, μιλάμε, έχει φτάσει εδώ. Α, εδώ φιλιέται. Νόμιζα ότι μιλάνε υπό τη μουσική που στα μπουζούκια μπορεί να μιλήσει και λίγο έτσι και να σε πιάσει. Όταν περνάνε λίγο, όταν δεν είσαι 20 χρονών, καταλαβαίνει πιο γρήγορα αν ο άλλο είναι ο άνθρωπο τη ζωή σου και αν μια σχέση έχει βλέψει για να προχωρήσει. Λάθο. Στα 20 σου καταλαβαίνει ότι αυτή είναι ο έρωτα τη ζωή σου. Α, και τι ωραίο άνθρωπο. Έλαντε, νομίζει. Στα 20 σου νομίζει ότι όλοι είναι έρωτα τη ζωή σου. Στα 20 σου δικαιολογείται μια τέτοια εικόνα δημόσια. Έλα, παιδί μου, τώρα κοίταξε. Βγήκαν έξω να πιούν, να φάνε, να διασκεδάσουν. Ήπιαν λίγο παραπάνω κτλ. Και γιατί να κρυφτούν άλλωστε. Όχι, δεν χρειάζεται να κρύψουν. Πάει σοβαρά αυτή η σχέση. Γιατί κάπου άκουγα στο πρωινό που τη κάνανε και πλάκα ότι αφήναν κάποια υπονοούμενα. Για εγκυμοσύνε και για χαμοσύνη και για το επόμενο βήμα. Να ραφτούμε. Μακάρι να ραφτούμε και να κρατήσουμε το κουστούμι για τον Νίκο Οικονομόπουλου με τη Ράνια Κωνσταντίνα. Όχι, μισό λεπτό όμω. Δημήτρη, δεν ήσουν. Γιατί εγώ. Έδωσα φίλη. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί εμένα είχε σχολιάσει. Με ρούλα μου, παρουσία σου. Στο γάμο της. Για, και παρουσία Τσιλιάκη που φίλησα τον σύζυγό μου στο γάμο μου, την βραδιά του γάμου μου. Δεν εδώ πέρα που βλέπεις τα φιλιά στα μπουζούκια. Εγώ διαφωνώ. Γιατί, Δημήτρη. Δεν μ' αρέσουν. Γιατί συγγνώμη, βγαίνω με την κοπέλα μου και θα σου ότι δεν κρατιέμαι, ήμασταν στο σπίτι, πήγαμε να διασκεδάσουμε. Δεν κρατιέμαι όμω. Όχι, δεν κρατιέμαι. Ένα φιλί δεν ακούνε τραγούδι, μπορεί κάτι να το θυμίζει. Φιλί δεν ένα φιλί. Ένα φιλί βλέπω. Θα περιμένουμε να σταματήσει ο Παπανότα στην τηλεόραση για να φιληθούμε. Όχι, από εδώ και πέρα να το κάνουμε έξω στα πεζοδρόμια. Γιατί δεν προλαβαίνω. Δεν είναι το άλλο. Εσύ πάει από το ένα άκρο στο άλλο τώρα. Δημήτρη μου. Δημήτρη μου. Πότε θα σταματήσει τηλεόραση. Επειδή εσύ δεν είσαι ερωτευμένο και δεν νιώθει την ανάγκη να φιλήσει το κορίτσι. Ερωτευμένο θέλω να σου πω. Δεν το έκανα αυτό. Ποτέ.